Ήταν ένα παιχνίδι καθοριστικής σημασίας για την ομάδα μας. Πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις του αγώνα και τα παιδιά βγήκαν πραγματικά νικητές και με τους 3 βαθμούς αλλά και νικητές στο γήπεδο μέσα. Αξίζαν το τρίποδο, δεν μας χάρισε τίποτα κανένας και δεν θα μας χαρίσει κανένας τίποτα. Πιστεύω ότι είναι αγωνιστές και μέχρι το τέλος η ομάδα θα γευτεί τις νίκες που πρέπει να πάρει για να σώσει την κατηγορία. Πιστεύω ότι κρίθηκε στη διάθεση τη δική μας να παίξουμε ποδόσφαιρο και να τρέξουμε, που δεν είχαμε σε κάποια παιχνίδια και αυτό πληρώσαμε και από στιγμές αδυναμίας στα προηγούμενα και δεν είχαμε τα θετικά αποτελέσματα. Πόσο δύσκολο πιστεύεις ότι θα είναι να σωθεί η κατηγορία? Πόσο δύσκολο. Μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί να είναι και εύκολο όμως. Όλα τα κάνουμε εμείς, εγώ πιστεύω. Θα είναι στα πόδια τα δικά μας. Αν οι εμφανίσεις μας είναι σαν και αυτές τη σημερινή, με απουσίες πάλι σήμερα, αλλά παρόλα αυτά τα παιδιά που μπήκαν μέσα δείξαν ότι μπορούν, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ήταν ένα κρίσιμο παιχνίδι για μας. Έχουμε, η Αγία Παρασκευή έχει ένα πολύ νεανικό ρόστερ που είναι άπειρο και προσπαθούμε να σώσουμε την κατηγορία. Παλεύουμε κάθε παιχνίδι. Σήμερα το θέλαμε, το παλέψαμε, το δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο και πιστεύω δίκαια κερδίσαμε. Ήταν ένα κρίσιμο παιχνίδι για μας. Έχουμε, η Αγία Παρασκευή έχει ένα πολύ νεανικό ρόστερ που είναι άπειρο και προσπαθούμε να σώσουμε την κατηγορία. Παλεύουμε κάθε παιχνίδι. Σήμερα το θέλαμε, το παλέψαμε, το δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο και πιστεύω δίκαια κερδίσαμε. Πιστεύω ότι το θέλαμε περισσότερο από τον Παγασιτικό και εκεί καθαρά κρίθηκε, γιατί και το γήπεδο ήταν αρκετά κακό να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες και πιστεύω ότι εκεί κρίθηκε στην αγωνιστικότητα τη δική μας. Πόσο εύκολα ή δύσκολα πιστεύεις ότι θα σωθεί η κατηγορία? Εύκολο δεν είναι, γιατί το νεανικό ρόστερ της ομάδος έχει μεταπτώσεις σε ένα παιχνίδι, παίζουν καλά, ένα παιχνίδι, παίζουν μέτρια. Πιστεύω όμως ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Δίκαιο αποτέλεσμα, δικαιώνει την Αγία Παρασκευή. Δεν ήταν απλά η μέρα μας σήμερα. Προχωράμε μπροστά. Κοιτάμε το επόμενο μάτς. Έχουμε κάνει βήματα προόδου και συνεχίζουμε. Ο στόχος είναι να μαζέψουμε όσους περισσότερους πόντους μπορούμε. Να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Ένα γενικότερο σχόλιο έτσι για τη δουλειά που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Δουλεύουμε, έχουμε σκέψει το κεφάλι. Η αγωνιστική εικόνα σαφέστατα θα έχει βελτιωθεί. Από εκεί πέρα ήρθε αυτό το τυχαίες αποτέλεσμα. Το ξαναλέω, δίκαιη νίκη της Αγίας Παρασκευής. Συγχαρητήρια στα παιδιά και καλή συνέχεια. Αυτό. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Δεν ήμασταν στη μέρα μας, δεν κρίθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες. Απλά δεν παίξαμε το αναμενόμενο, αυτό που μπορούμε ουσιαστικά. Η ομάδα έχει δυνατότητες, τις οποίες δεν τις έδειξε σήμερα στο γήπεδο.